Αυτό δεν είναι λόγος να μην διαλυθεί το ελληνικό. Παρακαλώ. Δηλαδή έχετε βάλει ένα όριο, γιατί θέλω να κάνω... Όχι, δεν έχω βάλει όριο. Όχι, όχι, όχι. Μία φορά έβαλα όριο και εξετέθη. Δεν ξαναβάζω όριο. Λέω απλά ότι αποτελεί προτεραιότητα. Η κολυσιεργία δηλαδή είναι στο διαντίθετο. Κολυσιεργία είπατε εσείς. Εγώ είπα δυσκολία. Η δυσκολία είναι στο ότι δεν θέλουν να... Η δυσκολία είναι στο ότι πρέπει να φτιάχνονται καινούργιες δομές και ότι και οι ίδιοι αντιδρούν στο να πάνε, για παράδειγμα, στη Θήβα ή το να πάνε σε μία δομή στα Τρίκαλα. Έτσι, προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα χωρίς βία. Προσπαθούμε να λύσουμε τα ζητήματα όσο πιο ήπια μπορούμε. Όταν κάναμε αυτό στην Ιδωμένη, που έγινε με έναν τρόπο που κανείς δεν το πίστευε, γιατί δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο, μας λιδωρούσατε οι δημοσιογράφοι, κάνοντας την κριτική σας. Το κάναμε όμως. Το κάναμε σε 2 μήνες. Όταν αλλού περνάνε 7 χρόνια, 6 χρόνια, 5 χρόνια και γίνεται με βία. Και στο ελληνικό θα το κάνω. Αν γίνουν, θα γίνουν 2 ερωτήσεις ακόμα. Υπάρχει άλλος? Έλα μας. Ένας κύριος κάτω φώναζε ότι δεν υπάρχουν γιατροί στο ελληνικό. Δεν υπάρχουν γιατροί. Και δεύτερον, είπατε ότι υπάρχει μέρημα στο 100% των δομών. Επειδή είχαμε περιστατικά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, κάτι πλέον αυτό έγινε επειδή είχαν μαγκάλι μέσα στη σκηνή, γιατί δεν είχαν εφεύρεση. Έχετε έναν εκπληκτικό τρόπο να παραποιείτε αυτό που λέω. Εγώ είπα ότι στην ενδοχώρα, το είπα, ακούστηκε από τα μεγάφωνα, και εσείς μου παρουσιάζετε τα νησιά όπου επίσης έχω πει και για ποιους λόγους έχει συμβεί αυτό. Οι συνθήκες ήταν και σε μερικά είναι ακόμα πολύ κακές. Όλο κάτι δεν ακούτε και κάτι δεν βλέπετε. Είναι εντυπωσιακό. Τι να σας πω, υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν γιατροί. Επίσης, αν ρωτήσετε τους συναδέλφους σας, θα δείτε ότι εμπόδισαν. Δεν το ρωτάτε αυτό. Γιατί εμπόδισαν το νοσοκομιακό να πάρει τον ασθενή να πάει στη Βούλα που ο ασθενής ήθελε να πάει στη Βούλα? Πρέπει να το ρωτήσετε και αυτό. Η δική σας γνώση ποια είναι αυτό? Η δική μου γνώμη είναι ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάνει αυτό. Και το ελληνικό κράτος πρέπει. Νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της διαμαρτυρίας. Επίσης, ξέρετε, η κατάληψη όταν κάπου μένουν 700 δεν μπορεί να γίνει από 30. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να γίνει από 30 η κατάληψη. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα ζήτημα, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Έτσι, μια απεργία πείνας που δεν υπήρξε, προβλήματα που δεν υπήρξαν, πάνω σε υπαρκτή βάση προβλημάτων, για το όνομα του Θεού δηλαδή, δεν το... Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι υποκινούνται από κάποιους? Βαγγέλη, υπήρχε συνάδελφός, έχουν υποθεί τα πάντα. Λοιπόν, λένε όχι, έχει προς Θεού. Εγώ δεν μιλάω για υποκίνηση. Εγώ μιλάω για ψευδή, για τρίτη φορά ψευδή ανακοίνωση, στην οποία οι εφημερίδες και τα μέσα και το δικό σας μέσο, κύριε Γκούμα, την αναμετέδωσε. Ότι γίνεται απεργία πείνας στο ελληνικό. Δεν γινότανε, κύριε Γκούμα, δεν γινότανε. Πήγατε μέσα. Το Έθνος έγραψε ότι μαγείρευαν κοκόρους. Πήγατε μέσα, είδατε τα τρόφιμα, είδατε παστίτσια σε ένα καροτσάκι, είδα το ρεπορτάζ. Ναι, γιατί τρώγανε άλλα. Κύριε Γκούμα, εντάξει, δεν έχω λόγο να αντιδικήσω μαζί σας. Διαψεύδεται εικόνα σας, το συγγνώμη, αλλά διαψεύδεται εικόνα αυτή τη στιγμή. Εχθές οι άνθρωποι μας... Κύριε Γκούμα, αυτό ακριβώς κάνω. Κύριε Υπουργέ, μας έδειξαν εχθές τα φαγητά που τα είχαν πεταμένα σε καρότσια. Τώρα, αν υπάρχει επιλογή να βουτιάξουν κόκορα και πετάνε τον κυμά, νομίζω δεν θα διαμαρτυρόντουσαν γι' αυτό. Κύριε Γκούμα, αυτό ακριβώς κάνω. Διαψεύδω την εικόνα σας. Διαψεύδω την εικόνα. Ναι. Θέλετε να πάμε μέσα να δούμε την... Κύριε Γκούμα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ήρθατε για να αντιδικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.